Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Είναι μια δύσκολη ώρα, το 12-2 το βράδυ. Αλλά ευτυχώς είστε πάρα πολλοί αυτοί που παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημαντικοί οι καλεσμένοι, πολύ σημαντικά τα θέματα. Θα δούμε σε λίγο με τον Σπύρο Σουμελίδη, το σύμβουλο έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς, όλες τις εξελίξεις με το τι κάνουν οι Τούρκοι στην Κυπριακή ΑΟΣ και όχι μόνο. Ακούγονται διάφορες αντιφατικές πληροφορίες, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ώρες. Από το New Post κρατώ μπροστά μου ένα κείμενο που έχει τίτλο «Θρίλερ με τη γαλάζια φάλαινα της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ». Συνεχίζεται, γράφει το New Post, το θρίλερ στην Κυπριακή ΑΟΣ, με την Τουρκία να μηχανεύεται συνεχώς διαφόρους τρόπους για να ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης και να ασκεί πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Millet, ξεκινάει από αύριο 5η η ναυτική άσκηση γαλάζια φάλαινα 214, η οποία θα είναι νατοϊκή, αλλά θα πρωταγωνιστεί η Τουρκία και θα διεξαχθεί από τις 6 έως και τις 12 Νοεμβρίου κοντά στο οικόπεδο Αφροδίτη. Να σημειωθεί ότι στην Κυπριακή ΑΟΣ θα διεξάγεται αύριο και αεροπορική άσκηση Tel Aviv Λευκοσίας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχει και μια άλλη είδηση, στην οποία εγώ δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία. Θα μας τα πει όμως ο Σπύρος Σουρμελίδης όλα αυτά αναλυτικά. Μαζικές, λέει, ρήψεις Ελλήνων αλεξιπτωτιστών στην Κύπρο, σε θέση μάχης διάφορες επιλαρχίες, μεγάλη άσκηση μέτρησης ετοιμότητας. Πάμε αμέσως να σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μου απόψε. Είναι ο κύριος Μενέλαος Στασιόπουλος, αρθρογράφος της εφημερίδας Επένδυση. Καλώς ήρθατε, κύριε Στασιόπουλε. Καλησπέρα σας. Ο Γιάννης Μιχελάκης, πρώην Υπουργός Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Το όνομά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έπαιζε και για το Υπουργείο Αμήνης. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες και τώρα μπορείτε να μας πείτε εάν είχατε κουβεντιάσει καθόλου με τον Πρωθυπουργό ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λίγη σημασία έχει αυτή τη στιγμή ποιοι θα είναι. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα που παράγει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, και πάνω από όλα τα άλλα έπονται. Έπονται. Σταύρος Κοντονής, ο κύριος Σταύρος Κοντονής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κοντονή. Ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος, ανεξάρτητος βουλευτής. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Δεν αλλά έχει... θέλω να πω, με συγχωρείτε, παρακαλώ, για αυτό, να κάνω ένα σχόλιο. Ναι, ότι ναι. Όχι, δεν έχει λίγη σημασία. Έχει σημασία. Έχουν σημασία τα πρόσωπα. Έχουν σημασία. Από ευγένεια το λέει αυτό ο κύριος Μιχελάκης. Πάντα χαμηλότερο Γιάννη, ο Μιχελάκης. Έχουν τεράστια σημασία. Ασφαλώς. Η πολιτική είναι ομαδικό σπορ. Και η ομάδα πρέπει να αποδίδει. Εντάξει. Όταν δεν αποδίδει ομάδα, τουλάχιστον περιμένουμε από μερικά πρόσωπα. Γιατί μερικές ομάδες που στηρίζονται σε κάποιους ανθρώπους χαρακτηριστικά να πετάνε καλή μπάλα για να βάλει το center for goal. Άμα δεν υπάρχει ο επιτελικός, δεν υπάρχει και ο γκολτζής, τότε η ομάδα τι να κάνει. Σωστό. Και ο αγαπητός Γιώργος Μελιγκόνης, δημοσιογράφος εφημερίδας Η Αυγή και από το Matrix 24. Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα. Πάω αμέσως στο Σπύρο του Σουρμελίδη, το σύμβουλο έκδοσης της Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα στους συνομιλητές σου. Υπάρχουν διάφορες αντιφατικές πληροφορίες. Ξέρω ότι γνωρίζεις πάρα πολύ και αυτές τις πληροφορίες. Θέλω να μας δώσεις εσύ τη δική σου εκτίμηση για ό,τι έχει γίνει σήμερα από το πρωί στην περιοχή. Είναι σίγουρο ότι η Τουρκία προσπαθεί να κλιμακώσει την ένταση στην περιοχή. Είναι βέβαιο επίσης, περιμένουν και από την Αθήνα ότι επιδιώκει και νέα κλιμάκωση της έντασης και μέσα στο Αιγαίο και ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ακριβώς τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία κλιμακώνουν τις ενέργειές τους σε διπλωματικό πάντα επίπεδο και θα πρέπει και η κοινή γνώμη να είναι πάρα πολύ προσεκτική σε διάφορες πληροφορίες. Και σήμερα ήμασταν μάρτυρες διαφόρων τέτοιων αντιφατικών πληροφοριών που δεν είναι. Πρόκειται για μια φημολογία που αγγίζει τα όρια και τις προβοκάτσιες. Υπήρχε, ας πούμε, πληροφορία καταρχήν ότι οι Τούρκοι μεταφέρουν μια εξέδρα, δηλαδή μια εξέδρα για γεώτρηση στην ΑΟΣ της Κύπρου. Κάτι που φάνηκε μετά ότι είναι ένα αστείο, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ήταν μια μαούνα που μετέφερε πράγματι μια πλατφόρμα για επιδιόρθωση από το Λίβανο στην Κύπρο. Mm-hmm. Αργότερα διαβάζαμε ότι υπήρξαν ετοιμότητα στην Κυπριακή Εθνοφρουρά και ότι πέφτουν αλεξιστωτιστές σε άσκηση που έχουν μεταφερθεί από την Ελευσίνα κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, επειδή αναγκαστικά κάναμε κάποια τηλεφωνήματα για να πάρουμε και υπεύθυνες απαντήσεις, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί λέω ότι τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία δεν έχουν κανένα λόγο να κλιμακώσουν έστω και μέσω φημολογιών θερμά επεισόδια. Ναι, υπάρχει άλλωστε και η εμπειρία των ημείων παλιά που δείχνει ότι τέτοιες ενέργειες ακριβώς οδηγεί εκεί που θα ήθελε μάλλον η Τουρκία. Πράγματι οι Τούρκοι
θα πραγματοποιήσουν μια άσκηση με ένα τοϊκό καπέλο στην περιοχή. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο τουρκικός τύπος, όπως η Μιλιέτα, όπως είπες προηγούμενα, ναι. Και πρόκειται για την ναυτική άσκηση Γαλάζια Φάλαινα, όπου 9 πλοία, 4 υποβρύχια, τουρκικά πολεμικά πλοία, έτσι, και υποβρύχια θα πάρουν μέρος, μαζί με ορισμένα πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας. Πολύ λίγα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βρετανία. Θα είναι στα διεθνή χωρικά ύδατα στην περιοχή, πολύ κοντά όμως στα οικόπεδα όπου, στα οποία θέλει και η Τουρκία να βάλει τις δικές της εξέδρες, ή τουλάχιστον αυτό λέει αυτή τη στιγμή. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι επειδή αναφερθήκαμε πριν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σπύρο, θέλω να σου το ρωτήσω αυτό, γιατί πρέπει να το ξέρουν και οι τηλεθεατές αυτής της εκπομπής. Λένε πολλοί, εκτιμούν ειδικοί άνθρωποι, ότι αυτό που γίνεται στην ΑΟΣ είναι ένα προκάλημα, γιατί από την τουρκική πλευρά πάντα, ότι εστιάζουν το ενδιαφέρον τους μόνο στην περιοχή του Καστελορίζου οι Τούρκοι. Και θέλω να μας πεις αν είναι έτσι. Δεν θα έλεγα μόνο. Ναι. Αν προσέξει κανείς και τις δηλώσεις του κυρίου Άιντα, του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, για το Κυπριακό, ο οποίος ήταν σήμερα στην Αθήνα και συναντήθηκε με την ελληνική πολιτική ηγεσία, θα δει ότι υπάρχει το ενδιαφέρον για την περιοχή της Κύπρου και υπάρχουν ειδικές αναφορές σε ό,τι αφορά την εξόρυξη φυσικού αερίου. Ναι. Επομένως, υπάρχει εκεί ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον των Τούρκων, mm-hmm. και βεβαίως, επειδή αμφισβητούνται τα όρια της ελληνικής ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας και ειδικά στην περιοχή του Καστελόριζου, γι' αυτό υπάρχει αυξημένη προσοχή ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν στο επόμενο διάστημα να μεταφέρουν την ένταση και σε αυτή την περιοχή του Καστελόριζου. Πάντως, τους ενοχλεί όλη η περιοχή. Τους ενοχλεί το κομμάτι αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο ελέγχεται από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Τους ενοχλεί η συνεργασία που γίνεται με την Αίγυπτο για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, των θαλάσσιων συνόρων, οικονομικών συνόρων, να το πούμε έτσι, μεταξύ των τριών χωρών. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Βενιζέλος, θα βρεθούν στη Λευκοσία και αμέσως μετά την επόμενη μέρα μαζί με τον κύριο Αναστασιάδη θα πάνε στο Κάιρο, για να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα. Τους ενοχλούν όλα αυτά. Τους ενοχλεί όλη η περιοχή. Η Άγκυρα βρίσκεται σε ένα αναβρασμό. Θα πω μόνο χαρακτηριστικά ορισμένα στοιχεία από τις συνεδριές που γίνανε τις τελευταίες μέρες. Αν μου επιτρέπετε εδώ, κύριε Σουρμελίδη, συγγνώμη για τη διακοπή. Σας θυμίζω ότι το προηγούμενο καθεστώς της Αιγύπτου ήταν φύλλα προσκύμενο στην Τουρκία. Είχε ανατρέψει τις αρχικές συμφωνίες που είχαν γίνει. Ο κύριος Μόρση, μάλιστα. Ακριβώς. Και η ανατροπή που έγινε τώρα είναι τελείως αντίθετη με τα συμφέροντα της Άγκυρας. Και βρισκόμαστε σε μια καλή επικοινωνία και σε μια καλή επαφή για να καταλήξουμε σε μια θετική συμφωνία που ουσιαστικά θα ενώσει Κύπρο, Ελλάδα, Αίγυπτο. Υπάρχει ήδη μια συμφωνία με το Λίβανο, η οποία εκκρεμεί για την Κύπρο για λόγους. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να λύξει και να λύσει πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην οριοθέτηση της ΑΟΣ. Συγγνώμη, ναι, κύριε Μιχαλάκη, πράγματι είναι έτσι, όπως είπατε. Υπάρχει όλο αυτό το κλίμα. Θέλω να συνεχίσω λοιπόν ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στην Άγκυρα και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που συνεδριάζουν τα κορυφαία όργανα της πολιτικής ηγεσίας. Προχθές συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο για 4 ώρες. Ο Πρωθυπουργός Νταβούτογλου με τους αρμόδιους επιτελείς των Γενικών Επιτελείων και της ΜΗ, της Μυστικής Υπηρεσίας, συνεδρίαζε για άλλες 4 ώρες. Μια μισή ώρα σύσκεψη τέτα-τέ του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Νετζτέ, το ΖΕΛ. Και να πούμε ότι όλα αυτά τα θέματα και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα αυτές τις μέρες και θα συμβούν και τις επόμενες, συζητήθηκαν διεξοδικά στην σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας που έγινε στις 30 Δεκάτου και η οποία διήρκησε 10 ώρες και 20 λεπτά. Ήταν κατά μια μισή ώρα περισσότερο συνεδρίαζε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας από τη σύσκεψη του 1997, τότε που εξετάστηκε το μεταμοντέρνο πραξικόπημα, όπως χαρακτηρίστηκε, που ανετράπη η κυβέρνηση του Ερμπακάν, στην οποία μετήχε και ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση που επικρατεί στην Άγκυρα.
συζητούν ενεργειακά, κυπριακό, τζιχαντιστές, κουρδικό, τουρκοαμερικανικές σχέσεις, άλλαξαν και το αμυντικό δόγμα της Τουρκίας. Πλέον για την Τουρκία κίνδυνος είναι και η εσωτερική τρομοκρατία. Στους τρομοκράτες συγκαταλέγεται και ο Φετουλάχ Γκιουλέν, ο ας πούμε ναι. θρησκευτικός και πολιτικός καθοδηγητής του Ερντογάν ναι, στο προηγούμενο διάστημα, ο οποίος σήμερα... Θέλει κάτι ο κύριος Κοντονής, Σπύρο, να σου πει. Προς επίρρωση αυτών των όσων λέτε, θα ήθελα να πω ότι η κατάσταση στην Τουρκία πράγματι είναι έκριθμη και νομίζω ότι γίνεται στη βάση μιας συνολικής αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία είχε στόχο από το 90 και μετά την επέκταση στην ευαίσθητη περιοχή της Ευρασίας και στη Μέση Ανατολή. Σε αυτή η προσπάθεια νομίζω της Τουρκίας έχει αποτύχει, έχει εγκλωβιστεί απολύτως, όλοι τις οι στόχοι έχουν καταρρεύσει. Τελευταίο, πολύ σωστά το είπατε και εσείς και το είπε ο κύριος Μιχελάκης, ήταν και η πολιτική αλλαγή στην Αίγυπτο που εκεί της έδωσε ένα ηχηρό χτύπημα. Επομένως, λογικά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Τουρκία. Έχει αποτύχει το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής και είναι μία διέξοδος για την Τουρκία και το κατεστημένο της Τουρκίας η εξαγωγή αυτής της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, βεβαίως στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο κίνδυνος, εγώ για να μην κουράσω περισσότερο, Εμίλε, γιατί όλες οι σκέψεις πιστεύω από τους εκλεκτούς καλεσμένους θα αναπτυχθούν. Ναι, ο κίνδυνος εδώ είναι πάντως και πάλι να πληρώσει η Ελλάδα και η Κύπρος με εντάσεις, διότι η Τουρκία προκειμένου να διαπραγματευτεί με τον μόνο τρόπο που ξέρει, που είναι βίαιη διαπραγμάτευση και με τους Αμερικάνους και με το Ισραήλ, και να διαπραγματευτεί τη θέση της σε όλη αυτή την περιοχή, βρίσκει τον ευκολότερο ας πούμε αντίπαλο που είναι η Κύπρος και η Ελλάδα. Μάλιστα. Εδώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα και η Κύπρος και η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους, στις προσπάθειές τους και προς τον ΟΗΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι δυνατόν όλη αυτή η κατάσταση για την οποία δεν είναι υπεύθυνη η Κύπρος και η Ελλάδα να ξεσπάει πάλι στις δικές μας πλάτες. Πρέπει οι Αμερικανοί, οι Βρετανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν τις ευθύνες τους και να δουν τι θα κάνουν με την Τουρκία. Πάντως δεν πρέπει να φάει οποιαδήποτε μπουνιά, ας το πούμε έτσι πάρα πολύ λαϊκά, η Ελλάδα και να δούνε μετά τι θα κάνουν. Βεβαίως τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο, τα κοιτάσματα αυτά είναι πολύ μεγάλης αξίας. Η διαπραγμάτευση για αυτά τα κοιτάσματα έχει αρχίσει και έχει και τη γεωπολιτική της διάσταση. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό βράδυ. Πάμε λίγο στο Βασίλη τον Καπερνάρο. Όλοι θα μιλήσουμε. Ναι, κύριε Καπερνάρο. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Λουμενίδης είναι πάρα πολύ σωστά και οι θέσεις των συναδέλφων και συνομιλητών είναι πολύ σωστές. Δεν είπαμε το εξής. Για ποιο λόγο το κάνει η Τουρκία ως αιτιατό? Για να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας που δεν έχει υπογράψει, δεν δικαιούται, και θέλει να δημιουργήσει ένταση, πολύ σωστά, πολύ σωστά μέχρι τώρα η αντιμετώπιση, διότι με την οποιαδήποτε ένταση θα έρθει να μπει ως συνομιλητής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, που επαναλαμβάνω τώρα δεν δικαιούται με το διεθνές δίκαιο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, κύριε Λιάτσου, πρέπει να εξομολογηθώ ότι ως βουλευτής ζηλεύω. Διότι ακόμα και αυτό το κράτος της Τουρκίας, και αυτή δεν ήταν και δυνατό, έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεκλήθη το Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας. Εδώ δεν υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο. Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Και Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Βεβαίως, 10 ώρες συνεδρίαζε. Εδώ δεν έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο και ζηλεύω τους Τούρκους ως βουλευτής, διότι ακόμα και τώρα, ακόμα και σήμερα. Και χτες που σου λάτσαρνε η κορβέτα στην Κύθνο, ναι, στα Θερμιά και πιο κάτω, δεν συνεκλήθη Υπουργικό Συμβούλιο. Τι να κάνουμε αυτές οι διαφορές? Ναι. Και ένα άλλο. Δεν θα έπρεπε να τεθεί το θέμα στη Βουλή? Να δεσμευτούμε οι βουλευτές με θέσεις, να πάρει τις δεσμευτικές θέσεις και για μας, να μην αερολογούμε στα τηλεοπαράθυρα, να δεσμευτούμε εκεί, να γεμίσει το οπλοστάσιο, να πάρει τη βαλίτσα και να πάει ο κύριος Πρωθυπουργός σε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να τους διαδραματίσει τα γεγονότα, τι κάνει η Τουρκία στην περιοχή. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να είναι άμυρος ευθύνης ο Μουκιμπάν, πώς τον λένε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, και προχθές να είχε συνάντηση στη Βιέννη με την Κοντσίτα,
η οποία επεσκέφτη τον γραμματέα του ΟΗΕ η Κοντσίτα και του έθεσε τα προβλήματα της γκέι κοινότητας. Και έδειξε κατανόηση ο κύριος Ακιμούν, πώς το λένε. Μάλιστα. Και εμείς αυτή τη στιγμή ούτε με τον γραμματέα του ΟΗΕ είχαμε επαφή. Που έπρεπε αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος να δει την κατάσταση της Τουρκίας και τι δημιουργεί στη Μεσόγειο. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Πώς είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ αδιαφορεί, η ΟΗΕ αδιαφορεί, η Μέρκελ, η Γερμανία και η Ευρώπη αδιαφορεί, ενώ μας έβαλαν εμάς να κάνουμε εμπάργκο στη Ρωσία για την Ουκρανία που δεν είναι καν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστό. Και λέμε τώρα, εκεί μας βάζετε εμάς και κάνουμε εμπάργκο και στην Τουρκία εμείς, ακούστε κύριοι, εισάγουμε λάδι και το 70% της ποσότητας των λεμονιών μας, λεμόνια, εισάγουμε από την Τουρκία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενα ότι θα πείτε και ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται. Εννοείται. Για όνομα του Θεού. Κύριε Μελιγκόνη, λίγο σύντομα, και... γιατί θα πάω σε διαφημίσεις, αλλά πείτε τι θέλετε. Καταρχάς, ακούω πολλές φορές και τους κυβερνητικούς και τους Κυπρίους να λένε ότι με αυτά που κάνει η Τουρκία απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή προοπτική. Νομίζω είναι σαφές από όλα αυτά ότι πλέον δεν ενδιαφέρεται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα ή έστω μεσοπρόθεσμα, η Τουρκία για την Ευρώπη. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι έχουν αλλάξει εντελώς οι προτεραιότητες της Τουρκίας. Την ενδιαφέρει ενδεχομένως να γίνει μια περιφερειακή δύναμη, να γίνει μια χώρα φάρος του μουσουλμανικού κόσμου. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή δεν την ενδιαφέρει να εκπληρώνει ενταξιακά κεφάλαια. Τώρα από εκεί και πέρα, η μία όψη του νομίσματος και πολύ σωστή είναι τα περί τουρκικής προκλητικότητας. Η άλλη όψη του νομίσματος, χωρίς να λέω ότι η Τουρκία έχει δίκιο ή άδικο, είναι ότι σε αυτή τη φάση βλέπουμε μία κινητικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Το πρωί του Σαββάτου, ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πάνε στην Τριμερή του Καΐρου προκειμένου να ξεκινήσει μία συζήτηση για την οριοθέτηση ΑΟΣ και αναρωτιέμαι. Αν δεν λυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο, πώς μπορεί να είναι αξιόπιστη η χάραξη μιας τέτοιας ΑΟΣ. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει, όχι Έλληνας, ένας αντικειμενικός εξωτερικός παρατηρητής, ότι και αυτό από την πλευρά μας είναι μια εντός εισαγωγικών μονομερής ενέργεια. Από εκεί και πέρα. Σε δεν σχέση με. Το δίκαιο της σωστό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Εγώ λέω ότι πώς είναι δυνατόν πριν λυθούν οι ελληνοτουρκικές διαφορές και στο τελευταίο μίλι. Να έχουμε μια αξιόπιστη χάραξη ΑΟΣ. Από εκεί και πέρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι καλό το ότι τα βρήκαμε με την Αίγυπτο και η Δεν λέω εγώ ότι είναι κακό. Λέω την άλλη πλευρά του νομίσματος. Δεν είμαι με την Τουρκία, δεν υπάρχει το θέμα. Αλλά επίσης, οι Κύπροι οι ίδιοι έχουν παραδεχτεί ότι ό,τι υπάρχει στο υπέδαφος της Κύπρου ανήκει και στις δύο πλευρές του νησιού. Τούτων δοθέντων, είναι λίγο αντιφατικό να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία διαγωνισμούς, να βάζει γεωτρύπανα, να ετοιμάζεται οψέποτε αυτά τα κοιτάσματα γίνουν εκμεταλλεύσιμα, να προσποριστεί τα κέρδη, χωρίς να έχει λύσει το Κυπριακό. Θέλει να σας πει κάτι ο κ. Μιχαλάκης. Να πω το εξής, ότι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας δεν είναι απλώς μια χώρα να την οριοθετήσει από μόνη της. Αν δεν γίνουν διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες, δεν έχει κανένα θέμα η δική σου οριοθέτηση. Γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει κινήσεις και με την Αίγυπτο και με την. Για την ΑΟΣ μιλάμε τώρα, όχι την ΑΟΣ. Για την ΑΟΣ. Για την ΑΟΣ. Ναι, αλλά είναι και η Τουρκία γειτονική χώρα. Συγγνώμη, είναι η Τουρκία γειτονική χώρα. Για την ΑΟΣ. Για την ΑΟΣ. Ναι, έκανα εγώ λάθος, συγγνώμη. Άρα λοιπόν η οριοθέτηση της ΑΟΣ δεν έχει κανένα νόημα αν δεν κάνει διαπραγματεύσεις με τις άλλες χώρες. Εδώ λοιπόν ακριβώς έρχεται και κουμπώνει η επίσκεψη στην Αίγυπτο, ακριβώς για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ισραήλ. Λίβανος πιστεύω ότι είναι από τα θέματα που θα κλείσουν άμεσα και είναι και το θέμα της Αιγύπτου. Και έτσι ακριβώς εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε πια σε έρευνες, έχοντας συνεννοηθεί με τους γείτονές μας, με αυτούς που έχουμε κοινά συμφέροντα, να το λύσουμε. Και απομένει μόνο το θέμα της Τουρκίας. Ήδη σας θυμίζω ότι στην δυτική πλευρά των θαλασσίων συνόρων μας και στα νότια κάτω από την Κρήτη έχουν ήδη ξεκινήσει και δίνονται. Έχουν αρχίσει διαγωνισμοί για να δοθούν και να αρχίσουν οι μετρήσεις. Προσέξτε τώρα. Για τα θέματα που βάλαμε για το αν υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι από όλες τις πλευρές, όχι μόνο οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αυτό το τραπέζι, αλλά και από όλα τα πολιτικά κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, πιστεύω ότι όλοι πάνω απ' όλα βάζουν την πατρίδα και το συμφέρον της και αυτό πράγματι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην εταιρεία της... Θα σας απαντήσω. Θα σας πω σε αυτό. Ναι. Εδώ, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί. Θα σας πω το εξής. Εδώ λοιπόν το ζήτημα δεν είναι να κλιμακώνουμε από μόνοι μας.
Να δημιουργούμε μια ένταση. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ λέω το εξή. Θα το πάμε γιατί είναι μεγάλο. Η του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Λέω λοιπόν. Συγγνώμη, μέσα στην κυβέρνηση είναι. Μα βεβαίω. Δεν είναι κάτι έξω από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί όταν γίνεται αυτή η κατάσταση να μην υπάρχει συμβούλιο αρχηγών. Θα σα απαντήσω πάνω σε αυτό. Καταρχήν λέω το εξή. Λέω το εξή. Ότι χαίρομαι που ακούστηκε σε αυτό το τραπέζι ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και διασφαλίζουν τα συμφέροντα της χώρας. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, αυτό που έχει σημασία δεν είναι να κλιμακώσουμε εμείς την ένταση και να οδηγηθούμε από μόνοι μας σε ένα παιχνίδι που παίζει άγκυρα για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντά τους, που ποια είναι η εξαγωγή των δικών τους προβλημάτων. Αυτό είναι σωστό, περιοχή. Αλλά μια συζήτηση των ελληνικών λοιπόν, αρχηγών δεν νομίζω ότι κλιμακώνει την ένταση. Άρα λοιπόν και κυβέρνηση υπάρχει και διαβουλεύσεις γίνονται. Το αντίθετο. Και ξέρετε πολύ καλά, θα σας πω και γι' αυτό, και ξέρετε πολύ καλά ότι στην προκειμένη περίπτωση, στη διπλωματία, δεν είναι να φωνάζεις πολύ, αλλά να πράττεις και να έχεις αποτέλεσμα. Και μέχρι στιγμής σας θυμίζω, επειδή αναφερθήκατε παράδειγμα στη Σύνοδο Κορυφής, τελειώνω κύριε Λιάτσο, θέλω να πω ότι υπήρξαν άνθρωποι που έβαλαν στη θέση τους αρχηγούς κρατών, ένας ήταν μόνο, ο οποίος προσπάθησε να πάρει μια θέση υπέρ της Τουρκίας και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη στάθηκε στο πλευρό της Κύπρου. Και σας θυμίζω την θέση που κρατήθηκε. Η Ευρώπη ήδη και η Αμερική είναι αρκετά εκνευρισμένες με τη στάση που κρατάει η Άγκυρα σε πολλά ζητήματα. Πάντως, κύριε Μιχελάκη, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πούμε. Έχουμε αρκετό χρόνο να κουβεντιάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά το Euro Channel, που μέσω του Euro Channel μας βλέπει όλη η κεντρική Μακεδονία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους υπεύθυνους του Euro Channel. Πάμε σε διαφημίσεις και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.